Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια μου. Είναι Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζουμε και εγκαινιάζουμε μια καινούργια σειρά βίντεο, τα Q&A video, questions and answers, για να τα παίξουμε και λίγο αμερικανάκια και λίγο YouTubers, μια σκηνή και μόδα. Λοιπόν, θα απαντήσω σε λίγες ερωτήσεις τις οποίες είχα έχοντας προλογίσει αυτό το βίντεο και έχοντας υποσχεθεί το βίντεο στους 1500 subscribers. Τελικά φτάσαμε τους 2000 subscribers για να γίνει αυτό το βίντεο. Ίσως κάτι αμέλεια, κάτι το ότι δεν βόλεψε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ γιατί το βίντεο είναι φτιαγμένο με φώτο όπως βλέπετε, οπότε δεν θέλω να κουράσω. Ίσως να είναι και ήδη κουραστικό αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν. Θα κάνουμε το πρώτο βίντεο και αν υπάρξουν ερωτήσεις κάτω στα comments και στο Facebook σε μένα, το οποίο βλέπετε στην περιγραφή, θα παίξουν και άλλα βίντεο τέτοια και θα τα λέμε όσο συχνά μπορούμε πέρα από τα τραγούδια μας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση έρχεται από τη Δωροθέα, η οποία με ρωτάει όπου είναι οι ρίζες μου και πώς ξεκίνησα μουσική. Οι ρίζες μου, Δωροθέα, είναι από Καρδίτσα. Γεννήθηκα στην Καρδίτσα το 1980. Ήρθα στην Αθήνα το 1985 και ξεκίνησα μουσική στο δημοτικό. Άκουγα πολλά παιδιά να παίζουν μουσική, μου άρεσε πάρα πολύ και ξεκίνησα ακορντεόν. Στη συνέχεια σπούδασα κλασικό πιάνο, παράλληλα με σπουδές φωνητικής και βυζαντινή. Και κατέληξα στο αρμόνιο και στο τραγούδι, τα οποία αγαπώ εξίσου και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι από τα δύο. Αυτά εν συντομία. Η Νίνα με ρωτάει αν κάθε τραγούδι που έχω βγάλει σημαίνει κάτι από τη ζωή μου, αν είναι κάποιο βίωμα. Δεν είναι απόλυτο, δεν σημαίνει κάτι, δεν το έχω περάσει δεν και καλά κάτι, κάθε τραγούδι που έχω βγάλει δεν θα μπορούσε να είναι έτσι νομίζω. Επηρεάζομαι και από άλλες καταστάσεις, από κοινωνικά πράγματα, από βιώματα αλωνών, από ιστορίες, από θέματα, διάφορα και βέβαια από τη δική μου ζωή φυσικά. Το σίγουρο είναι ότι κάθε τραγούδι σημαίνει κάτι για μένα και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Με έχεις ρωτήσει και κάτι άλλο, Νίνα, αν θα έκανα σχέση με θαυμάστριά μου. Τι να σου πω τώρα. Δεν είμαι και ελεύθερος για να το συζητήσουμε και άσε μην έχουμε τίποτα θέματα. Μην το μπλέκουμε το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν τα μπερδεύω αυτά. Δεν τα μπερδεύω. Μουσική και συναισθηματικά και τα ερωτικά. Τώρα τι να σου πω, αυτά τα πράγματα από εκεί και πέρα, αν ήμουν σε φάση που θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο ή θα ήθελα, εάν προέκυπτε, ξέρεις, δεν σε ρωτάει καμιά φορά, έτσι. Έρχεται εκεί που το περιμένεις και απλά το δέχεσαι. Αυτό είναι. Η Εύα με ρωτάει ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου κομμάτι όπως έχω κάνει. Δεν μπορώ να πω ένα κομμάτι σίγουρα μόνο. Έχω δεκάδες τραγούδια, έχω 5 δισκογραφικές δουλειές μέχρι τώρα επίσημες, οπότε τραγούδια είναι πολλά. Και κάθε τραγούδι τα αγαπάω εξίσου, αλλά έχω ένα λατρεμένο τραγούδι, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και ίσως και σε αυτό αναφέρεσαι, δηλαδή να σου πω ένα που μου κάνει κλικ, είναι το Πόσα ξενύχθια ακόμα, το οποίο υπεραγαπώ. Σημαίνει πολλά για μένα, που ίσως σε άλλο βίντεο να συζητήσουμε για κάποια κομμάτια ξεχωριστά, τι και πώς. Ο Αργύρης με ρωτάει αν θα δεχόμουν να μου δώσει κάποιους στίχους για τραγούδι. Μα φυσικά το έχω κάνει, γιατί να μην δεχτώ στίχους. Δεν έπρεπε ότι θα γράφω μόνο εγώ στίχους και θα τραγουδάω μόνο δικά μου πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει πολύ αυτό που κάνω και έχουν στηρίξει αυτό που κάνω και μου έχουν προσφέρει απλόχερα ιδέες για τραγούδια και στίχους και αυτά. Και το έχω κάνει. Φτάνει να δεις τα τραγούδια μου που στα επίσημα CD μου που γράφουν αναλυτικά ποιανού είναι στίχοι και μουσικές και θα δεις ότι το έχω κάνει βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται και με αγαπούν και μου δίνουν ιδέες και τραγούδια και συνεχίζουμε αυτό το όμορφο πράγμα που κάνουμε αυτά τα 10 χρόνια. Αγαπημένο κομμάτι, αυτό το απάντησα πιο πάνω. Παιδιά, αυτά για σήμερα, άλλες ερωτήσεις δεν έχουμε. Ευχαριστώ τους 2000 subscribers που έχουν κάνει συνδρομή στο κανάλι μου, κάντε και εσείς το ίδιο. Πατήστε ή στο link που θα δείτε στην περιγραφή ή στο κουμπάκι που λέει εγγραφή στο κανάλι. Να γίνουμε μια μεγάλη μεγάλη παρέα και να τα λέμε πέρα από τα τραγούδια μας, να τα λέμε και με διάφορα άλλα βίντεο και να γουστάρουμε να περνάμε όμορφα. Τα λέμε λοιπόν πολύ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.